πολίτες, προσφυγικής καταγωγής, πλημμύρισαν τους χώρους του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελάς στη Σταυρούπολη. Συμμετέχοντας στον 15ο αθλητικό κύκλο εκδηλώσεις πολιτισμού με αναφορά στην ποντιακή παράδοση. Με χορευτικά συγκροτήματα, θεατρικά, δρόμενα, παραδοσιακές χοροδίες, εκθέσεις εικαστικών, εκθέσεις φωτογραφιών και παράλληλα ειδών λαϊκής τέχνης, προβολές ντοκιμαντέρ με αφιερώματα από τον Πόντο. Γενικά πιστεύω ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική και καλό τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθειά μας. Η τοπική κοινωνία έχει στηρίξει διαχρονικά τη μετατροπή του στρατοπέδου σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και πολιτισμού. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά προχώρησε σε ένα ακόμα βήμα προαναγγέλλοντας την ίδρυση της στέγης του πόντου εντός του πρώην στρατοπέδου. Βάζοντας μέσα το μετροπολιτικό πάρκο της πόλης μας, στην καρδιά του οποίου θα υπάρχει ο μεσογειακός βοτανικός κήπος και μέσα σε αυτό, στα παλιά ιστορικά κτίρια, θα φιλοξενήσουμε το κέντρο προσφυγικού ελληνισμού και μετανάστευσης. Στην καρδιά του οποίου θα είναι ο ποντιακός πολιτισμός, γιατί είναι η κυρίαρχη πληθυσμιακή ομάδα που ενώνει όλες τις δυτικές συνοικίες. Στηρίζουμε απόλυτα το αίτημα του Δήμου, το στρατόπεδο αυτό να γίνει χώρος πρασίνου και χώρος διαφόρων εκδηλώσεων πολιτισμού και παράδοσης. Ο Δήμαρχος πλήν ανακοίνωσε ότι εδώ θα γίνει και ένα κέντρο ποντιακού ελληνισμού. Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Τον ευχαριστώ τον Δήμαρχο και εμείς είμαστε δίπλα για ό,τι χρειαστεί για να γίνει πραγματικά το κέντρο πολιτισμού. Το κέντρο πολιτισμού του ποντιακού ελληνισμού πρέπει να γίνει εδώ, εδώ στη Σταυρούπολη, που το μεγαλύτερο ποσοστό του κατοίκων είναι ποντιακής καταγωγής. Στον χώρο επίσης παρουσιάστηκαν πρωτότυπα έργα γλυπτικής με αναφορές στον ποντιακό πολιτισμό. Υπάρχουν και έργα τα οποία τα εμπνεύστηκα από τη δημοδιποίηση του πόντου. Τα εμπνεύστηκα από τον μεγάλο πόντιο ποιητή, τον Ηλία τον Σκυρκινίδη, από τις συλλογές του Παμπούκη και του Καντιλάπτη. Οι εκδηλώσεις είναι πενθήμερες και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα.